Μπροστά σε μια διαφαινόμενη μάχη τη Κρήτη, την άχθηκε τελικά στον αέρα η ετήσια ελληνογερμανική συνέλευση που φέτο επρόκειται να φιλοξενηθεί στη Χερσόνησο στι αρχέ Νοεμβρίου μετά τον τόμινο αντιδράσεων από πλευρά αιρετών μαρτυρικών χωριών τη Κρήτη. Πάμε στην αίθουσα τύπου. Ο Λευτέρη Κουμαντάκη έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και όλε τι λεπτομέρειε στο γιατί η Λευτέρη κυριολεκτικά στο παραπέντε και ενώ όλε οι ετοιμασίε και οι προετοιμασίε ήταν στην τελική ευθεία κυριολεκτικά φαίνεται πως σε επικριτικού εδάφους δεν θα πραγματοποιηθεί. Πολύ σωστά, Στέλλα. Θα πάρουμε όμω λίγο τα πράγματα από την αρχή και να δούμε τελικά τι πρεσβεύει αυτή η ελληνογερμανική συνέλευση, η οποία την άχθηκε όπω πολύ σωστά είπε και εσύ στον αέρα, πριν καλά-καλά λάβει χώρα και συγκεκριμένα στη Χερσόνησο. Πρόκειται λοιπόν για ένα θεσμό, ο οποίο ξεκίνησε αμέσω μετά για την επιβολή των μνημονίων στην Ελλάδα από το 2010 και έπειτα και μετά, υπό τι οδηγίε του γνώριμου σε εμά εδώ στην Κρήτη, υφυπουργού Ιωάκιμ Φούχτελ, mm -hmm. και πρόκειται βεβαίω για μία συνέλευση η οποία αποσκοπεί στην Ανταλλαγή τεχνογνωσία μεταξύ Ελλάδα και Γερμανία, είτε με θέματα που αφορούν την νεολαία, είτε με θέματα που αφορούν, που αφορούν το προσφυγικό θέμα, ακόμα και την διαχείριση απορριμμάτων και ενέργεια. Πρόκειται λοιπόν για μια συνέλευση η οποία γίνεται κάθε χρόνο φέτο, επελέγει να γίνει στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Χερσόνησο η Ελληνογερμανική Συνέλευση. Όμω ε, την άκθηκε στον αέρα πριν καλά, καλά ξεκινήσει. Και αυτό γιατί. Εδώ τώρα είναι το ζητούμενο. Μετά το συνέδριο α, για τι γερμανικέ επανορθώσεις το οποίο έλαβε χώρα τι προηγούμενε μέρε ε, στη Βιάνο, εκεί εκπρόσωποι δήμων μαρτυρικών χωριών, καθώ και ε, περιφερειακοί σύμβουλοι, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά του προ τον Δήμαρχο Χερσονήσου, αλλά και τον Περιφερειάρχη Κρήτη, Σταύρο Αρναουτάκη, προκειμένου να ακυρωθεί, να ματαιωθεί η συγκεκριμένη συνέλευση που θα πραγματοποιούνταν, όπω είπαμε στη Χερσόνησο και μάλιστα προηγήθηκε και κάποιο συγκεκριμένο ψήφισμα το οποίο θα πάμε ευθύ αμέσω να διαβάσουμε στο οποίο ψήφισμα αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση του Τρίτου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Ολοκαυτώματα για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις και ιδιαίτερα οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι που συμμετείχαν στις εργασίες τους Απαιτούν ομόφωνα από την περιφέρεια Κρήτη και το Δήμο Χερσονήσου να ακυρώσουν την 8η συνδιάσκεψη τη Ελληνογερμανική Συνέλευση που προγραμματίζεται για τι αρχέ Νοέμβρη στην Κρήτη. Ζητάμε, συνεχίζει στο, το, το ψήφισμα. Από τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ να μην προσχωρήσουν σε ενέργειε και μεθοδεύσει που συμψηφίζουν, υπονομεύουν και προσβάλλουν την ιστορική μνήμη. Διάνο 14 Σενάτου, 2018. Ε, τώρα, Στέλλα, οι Γερμανοί για να μην βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστε εκπλήξει, σύμφωνα και με ασφαλής πληροφορίες της Crete TV, ο θόρυβος που ξέσπασε και η ένταση η οποία βεβαίως συνεχίζεται ε, ανάγκασε την γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα να μεταφέρει τον απόϊχο το τι συμβαίνει εδώ στην Κρήτη στη γερμανική κυβέρνηση με αποτέλεσμα τελικά να ματαιωθεί η συγκεκριμένη συνέλευση και να λάβει χώρα σύμφωνα με πληροφορίε σε ένα πιο ασφαλή χώρο στην Αττική και συγκεκριμένα στο Λαγονήσι. Σημειώνεται δε ότι για να καταλάβουμε και τι fast track διαδικασίε που έγιναν για να αναβληθεί η συνέλευση, ε, μέχρι και οι κρατήσει συγκεκριμένε που είχαν γίνει στη Χερσόνησο σε καταλήματα και ξενοδοχεία πληρώθηκαν, με του Γερμανού βεβαίω θέλαν να α, αποφασίζουν να πληρώσουν το αντίτιμο αντί να αντιμετωπίσουν, να έρθουν μπροστά σε δυσάρεστε εκπλήξει. Ε, Καθώ το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων, όπω καταλαβαίνει κανεί, ερχόταν σε πρώτη γραμμή στην Ελληνογερμανική συνέλευση. Τώρα και κάτι τελευταίο, Στέλλα, κλείνοντα παρότι είχε διαδοθεί ότι. Στην 8η Ελληνογερμανική Συνέλευση Χερσόνησο θα έδινε το παρόν και η καγκελάριο τη Γερμανία Άγγελα Μέρκελ. Κάτι τέτοιο σύμφωνα με πληροφορίε που έχουμε στην Κρήτη TV δεν υπόθηκε ποτέ. Ωστόσο θα έδιναν το παρόν παρά μόνο τρία άτομα, τρει υπουργοί. Ο αντικαταστάτη του Ιωάκιμ Φούχτελ, που είπαμε προηγουμένω, ο Νόρμπερτ Μπάρτλε, ένα υφυπουργό παιδεία και ένα υφυπουργό δημόσια διοίκηση. Κάτι το οποίο απεφεύχθη για ευνόητου λόγου. Λευτέρ να σε ευχαριστήσουμε πολύ.